Ήταν 10 χρονών ο Χρήστος Αντιγκάη όταν έγινε γνωστός μέσα από τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας που έψελνε. Παιδί θαύμα τον θεωρούσαν όλοι τότε. Θυμάμαι όταν μου είχαν πει για τους εκκλησιαστικούς ύμνους, στην αρχή είχα φοβηθεί γιατί δεν ήξερα ψαλμούς και όλα αυτά. Μου είχαν πει ότι όταν, δηλαδή με είχαν πάρει στην εταιρεία και μου είχαν εξηγήσει πριν μπούμε για την ηχογράφηση, μου είχαν εξηγήσει τη ζωή του Χριστού και όλα αυτά για να το πάρω λίγο, ναι. Για να μπορώ να το καταλάβω, ναι, να μπω στο πνεύμα. Έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε και σήμερα ο Χρήστος μιλά για πρώτη φορά με πικρή γεύση για τα όσα έζησε κυνηγώντας το όνειρό του από μικρός να γίνει τραγουδιστής. Όσο μεγάλωνα, υπήρχαν και σε μένα προσωπικά, υπήρχε ρατσισμός, νόμιζαν ότι είμαι μουσουλμάνος και ψέλνω... Ναι, όλα αυτά. Υπήρχε, εντάξει, και με τη χώρα σίγουρα. Οι γονείς του Χρήστου έφυγαν από την Αλβανία και ήρθαν στην Ελλάδα ως οικονομικοί μετανάστες με την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Μας είχαν πει για ένα σίγκλ με χριστουγεννιάτικα. Το συζητάμε, λέμε, ωραία. Έγινε το πρώτο σίγκλ, πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, θυμάμαι το στα τσάρτ, σε μια εκπομπή σε ένα κανάλι ελληνικό. Ήταν για δύο εβδομάδες ή τρεις ήταν δεύτερο και μετά ήταν πρώτο. Και θυμάμαι ότι ήταν δεύτερη η Μαντόνα. Το θυμάμαι αυτό. Και λέω, εντάξει, ξεπέρασα τώρα τη Μαντόνα. Λέω, εντάξει, τι γίνεται τώρα. Πήγαινε παράλληλα και στα αγγλικά και στο δύο. Δεν μπορούσα να τα πληρώσω και τα δύο μαζί. Και κρίμα το έβγαλα το παιδί από τα αγγλικά. Έχω κλάψει πολλές φορές. Ήταν καλός μάθητης, αριστούκος. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η μητέρα του, πολλές φορές φοβήθηκε για τη ζωή του παιδιού της. Τον είχαν ρωτήσει. Το είχαν πάρει, έλα εδώ. Πόσα λεφτά έχεις πάρει από την εταιρεία, από τα CD. Και μου έλεγε το παιδί και εγώ στεναχωριόμουν. Ποιοι ήταν αυτοί που το και φοβόμουν. Ποιοι ήταν αυτοί. Και από την πατρίδα μου. Επόδυνη στιγμή ήταν για τον Χρήστο, όπως λέει, η επίθεση που δέχθηκε στο μουσικό σχολείο που πήγαινε από μεγαλύτερό του μαθητή. Τότε ήμουν δευτέρα γυμνασίου, θυμάμαι, και μόλις είχα βαφτιστεί. Και. Ναι, χριστιανός, ορθόδοξος. Και μ' άρεσε να φοράω το σταυρό σχολείο. Εντάξει, για να δείξω, εντάξει, βαφτίστηκα και όλα αυτά. Και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: δεν σου αξίζει αυτό, και μου το τραβάει. Και εγώ δεν μ' άρεσε όλο αυτό. Και... πήγα στο διευθυντή και του λέω: ένα παιδί μου τράβηξε το σταυρό και επειδή είσαι από την Αλβανία και τέτοια, μου τράβηξε το σταυρό. Μαθητής στην τρίτη ηλικίου είναι σήμερα ο Χρήστος Αντιγκάη. Για να βοηθά τους γονείς του που δεν έχουν ένα σταθερό μεροκάματο, εργάζεται ως σερβιτόρος παράλληλα με το σχολείο. Φεγγάρια χάρτη να κρεμάω στον ουρανό. Εσύ τα. Χρήστος Αντιγκάη! Τι κάνει! Κάτσε, Χρήστο. Κάτσε. Πόσο χρονών είσαι σήμερα? 18. Και πόσο ήσουν όταν τραγουδούσες τότε? Σχεδόν 12. 12 χρονών. Από 11 και μετά, περίπου. Έχεις αλλάξει πάρα πολύ.